Είστε το μόνο κόμμα που δεν μπορούμε να σας πούμε ότι έχετε κάνει κυβιστήσεις διαφόρων τύπων ή έχετε αλλάξει θέση σε σχέση με το τι θα κάνετε κυβερνητικά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω τώρα και με βάση αυτό, πού βάζετε τον πήχη, δηλαδή μπορεί να είστε εσείς τρίτο κόμμα. Και το άλλο που θέλω να σας ρωτήσω είναι, άκουσα τον κύριο Κουτσούμπο να μιλάει για κόμματα μιας χρήσης. Ποια είναι αυτά τα κόμματα μιας χρήσης αυτή τη φορά? Κοιτάξτε να σας πω, ας κρίνει ο λαός όλη την πορεία, ας κρίνει τις πολιτικές δυνάμεις, τις πολιτικές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα και ας κρίνει το εξής. Εάν το ΚΚΕ ήταν πιο ενισχυμένο αυτά τα χρόνια και είχε μεγαλύτερα ποσοστά, θα ήταν καλύτερη η κατάσταση στο λαϊκό κίνημα και οι παρεμβάσεις του μέσα στη Βουλή από τη θέση του λαϊκού κινήματος αντιπολίτευση απέναντι σε αυτές τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν. Αυτό να κρίνει. Όσο πιο δυνατό είναι το ΚΚΕ, τόσο πιο δυνατό θα είναι το λαϊκό κίνημα, γιατί μόνο με τους αγώνες του λαού μπορούν να επιτευχθούν λύσεις. Γιατί το ΚΚΕ πιστεύει βαθιά ότι ο πλούτος που παράγεται, με τον πλούτο που παράγεται, μπορεί να ζήσει καλύτερα ο λαός και οι εργαζόμενοι. Τα άλλα κόμματα και ιδιαίτερα και η Νέα Δημοκρατία και άλλοι, όλα αυτά, ιδιαίτερα η Νέα Δημοκρατία, αυτά τα λέει παθογένειες της διεκδικής των εργαζομένων κτλ. Το δεύτερο. Πάντα το σύστημα είχε κόμματα μιας χρήσης. Τα ζήσαμε και την προηγούμενη περίοδο. Πέρασαν αρκετά, κυβερνήσανε μαζί το λαός, τα είδαμε, τα ζήσαμε, το ποτάμι κτλ. Τώρα είναι ο κύριος Βαρουφάκης, είναι από πίσω αυτοί που πάνε να αντικαταστήσουν τους φασίστες, ο Βελόπουλος κτλ. Εσάς όμως τη δεξαμενή τη δική σας την αγγίζει ο κύριος Βαρουφάκης. Και τι έχετε να πείτε για το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη? Λέει ότι είναι και αντιμνημονιακός, ο μόνος αντιμνημονιακός, λέει ο κύριος Βαρουφάκης διάφορα. Κοιτάξτε να σας πω. Ο κύριος Βαρουφάκης έχει και αυτό στην ιστορία του. Ήταν υπουργός. Ναι. Ακολούθησε αυτές τις πολιτικές. Στη συνέχεια ψήφισε τον τρίτο μνημόνιο. Στη συνέχεια είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, είναι σύμφωνος με το 70% των μνημονίων. Είναι ένα κόμμα του συστήματος που θέλει και αυτός να παίξει ένα ρόλο συμπληρωματικό. Είναι πιο κοντά σας ή πιο μακριά από την ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχουν καμιά σχέση και οι δύο με εμάς. Είναι αστικά κόμματα. Είναι κόμματα αστικά, αυτοπροσδιορίζονται αριστερά, προοδευτικά κόμματα, αλλά είναι κόμματα που έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν την αστική τάξη. Στα αντιδεξιά αντανακλαστικά που θέλει να ενεργοποιήσει ο κύριος Τσίπρας, γιατί το ακούω συνεχώς, βλέπω και τη ρητορική και τις αναφορές του Ανδρέα Παπανδρέου. Εσείς έχετε κάποια απάντηση? Δηλαδή, θεωρείτε καλύτερο για το λαό, ας πούμε, το να έχει μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ από τη μία της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να το πω απλά. Κοιτάξτε, υπάρχει το αντιδεξιά για σας? Όλα αυτά τα χρόνια, αν πάρουμε τη δεξιά πολιτική, ότι είναι πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα του κεφαλαίου, ήταν εδώ όλα αυτά τα χρόνια δεξιά. Mm-hmm. Και με το ΠΑΣΟΚ ήταν εδώ, και με τη Νέα Δημοκρατία, και με τις συνεργασίες που έκαναν, και με το ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Και αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ, έναν κόσμο προοδευτικό, έναν κόσμο που ήλπιζε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει κτλ. Με την διακυβέρνηση, με τα μέτρα που πήρε σε βάρος του λαού, αυτόν τον κόσμο σου λέει, αν είναι έτσι η αριστερά, εν πάση περιπτώσει. Τι αριστερά είναι? Και μας πήρε η μπάλα όλους, πραγματικά χτύπησε το αριστερό κίνημα και απογοήτευσε τον αριστερό δεν έχετε κόσμο. Δεν υπάρχει, υπάρχει ένα μεγάλο κακό, θα έλεγα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κρίνει ο λαός. Από όλα αυτά τα κόμματα αλλάζουν μηχανοδηγό στο τρένο, πηγαίνει στις ίδιες δράγες, παίρνει ο ένας τη σκυτάλια από τον άλλον και συνεχίζουν τις ίδιες πολιτικές. Αυτό δεν μπορεί να δώσει διέξοδο. Διέξοδο μπορεί να δώσει ένα ισχυρό ΚΚΕ που εμείς λέμε. Έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε, πώς το λένε, πρόγραμμα διακυβέρνησης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τη Δευτέρα δεν έχουμε τη γνώμη ότι ο λαός θα μας δώσει τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε. Αλλά μπορεί να μας δώσει, αυτό να πω, την δύναμη της αντιπολίτευσης για να είμαστε λαϊκή αντιπολίτευση και στη Βουλή και στο λαό. Θα σας ρωτήσω αν για το ΚΚΕ υπάρχει ατζέντα ασφάλειας ή θεωρείτε ότι ο Ρουβίκονας είναι, πέρα από προβοκατόρικες επιθέσεις, έχει και μία ευνοϊκή, ας το πούμε έτσι, μεταχείριση, όπως το ακούμε συνεχώς από την αντιπολίτευση στην υπόλοιπη? Κοιτάξτε να σας πω, όλες αυτές οι ενέργειες είτε έχουν είτε δεν έχουν, εγώ σας λέω ότι εξυπηρετούν το σύστημα, ένα σύστημα το οποίο είναι εχθρός του λαϊκού κινήματος, όπως και το λαϊκό κίνημα είναι εχθρός απέναντι στο σύστημα, το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, και είναι βούτυρο στο ψωμί των κυβερνήσεων για να χτυπούν το λαϊκό κίνημα. Όλες αυτές οι ενέργειες που είτε γίνεται, όποτε γίνονται, αν γίνονται συνειδητά ή αν γίνονται και παρασύρονται άνθρωποι σε όλη την υπόθεση. Για αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια τι προτείνετε? Κοιτάξτε να σας πω, δεν πρόκειται να τελειώσουν όλα αυτά. Στον καπιταλισμό είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Όλα αυτά θα συνεχίζονται. Εκείνο που είναι ο πραγματικός εχθρός τους και εκεί που πραγματικά θέλουν να χτυπήσουν, γι' αυτό πάρθηκαν και μέτρα ενάντια στην απεργία όλα αυτά τα χρόνια και από είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέτε. Εγώ αυτό που ρωτώ είναι τι προτείνετε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Γιατί έχουμε μια συγκεκριμένη επίθεση σε μια συγκεκριμένη εφημερίδα και απειλεί τώρα ότι αν δεν φύγει θα κοιτάξτε να σας πω, αυτά τα ζητήματα
Είναι ζητήματα που το λαϊκό κίνημα το ίδιο μπορεί να τα αντιμετωπίσει, γιατί σας είπα, οι κυβερνήσεις είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Τα θέλουν αυτά τα ζητήματα. Κοιτάξτε πώς αξιοποιούν τώρα αυτές τις επιθέσεις για να καταλύσουν το άσυλο το πανεπιστημιακό. Είστε εναντίον, υποθέτω. Βέβαια, είναι φανερό ότι είναι ενέργειες προβοκατόρικες, είναι ενέργειες που εξυπηρετούν το σύστημα, είναι ενέργειες που δίνουν τη δυνατότητα στις κυβερνήσεις να παίρνουν μέτρα ενάντια στο λαϊκό κίνημα. Από την άποψη αυτή είμαστε ενάντια, εμείς είμαστε υπέρ ενός οργανωμένου λαϊκού κινήματος που ξέρει που πάει, ξέρει τι διεκδικεί, είναι κίνημα που στρέφεται ενάντια σου, πραγματικά πρέπει να στραφεί, ενάντια στους καπιταλιστές, ενάντια στα επιχειρηματικά συμφέροντα, ενάντια στις κυβερνήσεις οι οποίες όλα αυτά τα χρόνια μπορεί να αλλάζουν προσωπείο, δεξιό-αριστερό κτλ., αλλά ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές και χτυπούν το λαϊκό κίνημα και το εργατικό κίνημα και τα δικαιώματά του. Δεν είναι δίλημα αυτό που μπαίνει, πόσες μονάδες διαφορά θα έχει το πρώτο από το δεύτερο κόμμα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία που προηγείται και φαίνεται ότι Δευτέρα θα έχουμε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε αυτοδύναμη είτε σε συνεργασία. Στην αντιπολίτευση θα είναι ο λαός και στην κυβέρνηση θα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ελλείμματα, οι μνημονιακοί νόμοι, η επιτήρηση και όλα αυτά που ζήσαμε. Ο λαός που έχει πολύ καλή γνώμη για το ΚΚΕ, αλλά δεν ψηφίζει, να μην φοβηθεί. Να δώσει στήριξη στο ΚΚΕ από τη θέση της λαϊκής αντιπολίτευσης, να δώσει τη μάχη και μέσα και έξω από τη Βουλή, και το ποσοστό του ΚΚΕ όσο θα ενισχύεται, τόσο θα είναι ισχυρό και το λαϊκό κίνημα, γιατί μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει αντιπολίτευση στην κυβέρνηση που θα είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι αντιπολίτευση να κάνει? Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει όλα αυτά μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ουσιαστικά τις έχει υιοθετήσει τις πολιτικές τους.